Θα πάω στο φίλο της εκπομπής και της συχνότητας, τον καθηγητή, τον κύριο Ιωάννη Μάζη, με μια ψυχραιμία έτσι να αποτιμήσουμε όλο αυτό το κλίμα και να ακούσουμε ποια είναι η δική του οπτική, ακόμη και αν το καλοκαίρι περάσει σε αντίθεση με το περσινό. Καλημέρα κύριε Μάζη. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, και τα χαιρετίσματά μου και την αγάπη μου στην Κρήτη. Να είστε καλά. Ποια είναι η πρώτη αίσθηση κύριε Μάζη σε συνέχεια όχι μόνο της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν αλλά και της συνάντησης Biden-Ερντογάν που φαντάζομαι ότι στο νομόκεντρο κύκλο βρίσκονται αυτά? Ναι, σαφώς. Καταρχάς να κάνουμε ένα μικρό καλαμπάρι το οποίο είναι πολύ χρήσιμο. Κρατάμε πρώτα απ' όλα στο μυαλό μας πάντα τη συνέντευξη του κυρίου Τσαβούσοβλου στο Βήμα, όταν μας έκανε την τιμή να έρθει να μας επισκεφθεί. Πρώτον, και τι είπε, ποιες θέσεις έθεσε, αρχίζοντας από την ευθυδικία με την οποία συνδέει οποιαδήποτε προσφυγή στη Χάγη, δηλαδή μοιράζουμε το Αιγαίο στη Μέση σαν να μην υπάρχουν νησιά και μόνο υπ' αυτήν την προϋπόθεση πάνω στη Χάγη, και τις υπόλοιπες πολλές διαφορές, κρατήστε την αυτή την έκθεση, τις οποίες έχουμε με την Ελλάδα, δηλαδή την αποστρατικοποίηση των νησιών, την ιδιοκτησία των νησιών, τον εθνικό εναέριο χώρο, τις θαλάσσιες ζώνες περιλαμβανομένης και της Αιγαλίτιδος, της μειονότητος της τουρκικής σε εισαγωγικά της Τράγης, της νοτιοανατολικής Μεσογείου, του τουρκολιβικού λιμονίου. Να μην συνεχίσω, διότι τα ξέρουμε. Άρα λοιπόν η πρώτη χρήσιμη ημερομηνία για το καλαντάρι μας είναι αυτή. Η δεύτερη πολύ ενδιαφέρουσα ημερομηνία για το καλαντάρι μας είναι η αντίστοιχη συνέντευξη, και τη θεωρώ αντίστοιχη ακριβώς, που έδωσε ο Έλλην Πρωθυπουργός στο France 24, λέγοντας ότι εκείνο το οποίο πρέπει να προσέξουμε είναι το γεγονός ότι έχουμε πάρα πολλά, πολύ άλλα προβλήματα και διαφορές με την Τουρκία, και το πιο σημαντικό από αυτά είναι οι θαλάσσιες ζώνες. Παρατηρώ δηλαδή δύο πράγματα. Ότι οι θέσεις αυτή του κύριου Πρωθυπουργού είναι, αν θέλετε, ταυτόσιμη με το Ελσίνκι, με το συγκεκριμένο συμπέρασμα της Συνόδου Κορυφής του Ελσίνκι του 1999, όπου βεβαίως εκεί αναγνωρίζουμε ότι πέραν των συνοριακών διαφορών υπάρχουν και πολλές άλλες διαφορές. Κάτι το οποίο ο προηγούμενος πρόεδρος της Δημοκρατίας αλλά και ο πρώην πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμαλής το έχουν πλήξει κυρίως με έγγραφες παρεμβάσεις του στον τύπο, και από εκεί και ύστερα δεν είναι ανάγκη να σχολιάσω τίποτα και να καταναλώσω τον χρόνο σας. Άρα λοιπόν, αυτή είναι η δεύτερη ημερομηνία για το καλαντάρι μας. Η τρίτη ημερομηνία είναι μερικές διάσπαρτες δηλώσεις και κείμενα σε εφημερίδες και δηλώσεις συναδέλφων μου για τη δημιουργία, ότι η στόχευση της συνάντησης μεταξύ των δύο αρχηγών, δηλαδή Μητσοτάκη και Ερντογάν, είναι η δημιουργία ενός μορατόριουμ τύπου Βέρνης του 1976, όπου εν πάση περιπτώσει και τα δύο μέρη, και κυρίως η Ελλάς βεβαίως, αφίστανται από μονομερείς ενέργειες και συγκεκριμένα έρευνες εις το Αιγαίο, οι οποίες μπορούν να έχουν σαν στόχευση τον εντοπισμό υδρογόνων ανθράκων. Η τέταρτη ημερομηνία για το καλαντάρι μας είναι η δήλωση του κυρίου Δένδια, η οποία μας λέει ότι δεν ενδιαφερόμαστε για υδρογονάνθρακα και το Αιγαίο, δεν πρόκειται να κάνουμε το Αιγαίο Καραϊβική. Άρα αυτό έρχεται και κουμπώνει με το προηγούμενο, ότι εμείς δεν θα κάνουμε καμία κίνηση για έρευνα υδρογονάνθρακων στο Αιγαίο, δεν έχουμε κανένα λόγο, γιατί δεν θέλουμε να κάνουμε το Αιγαίο Καραϊβική. Και βεβαίως έχουμε και το χθεσινό αποτέλεσμα της συναντήσεως, η τελευταία ημερομηνία στο καλαντάρι μας, που αν προσέξατε ο κύριος Δένδιας δεν θέλησε να πάει,
έστειλε και επιστολή επ' αυτού, προφασιζόμενος ότι η δική του παρουσία μπορεί να αποπροσανατολίσει τη συζήτηση. Εντάξει, όποιος θέλει το εκλαμβάνει έτσι. Όποιοι άλλοι θέλουν το εκλαμβάνουν ότι ο κύριος Δάβιας, επειδή σκέφτεται και το πολιτικό του μέλλον, δεν θα ήθελε να εμπλακεί σε μια συζήτηση περιεχομένου, το οποίο ουσιαστικά τι κάνει, αποδέχεται όλη τη λίστα του Καλίν, έτσι, διότι ο Καλίν ξαναμπήκε μέσα, μην το ξεχνάτε αυτό χθες, έτσι, και η κυρία Σουρανή, ενώ ο κύριος Δένδιας δεν μπήκε μέσα. Σημειωτέων ότι ο κύριος Δένδιας είναι προϊστάμενος της πρέσβειος κυρία Σουρανή. Κρατήστε το και αυτό. Άρα, αφού κάναμε αυτόν τον πίνακα των ημερομηνιών και των γεγονότων τα οποία εγώ κρίνω ως πολύ σημαντικά, σημειολογικώς, μπορούμε να πούμε ότι εκείνο το οποίο είχαμε στο μυαλό μας, το μόνο που είχαμε στο μυαλό μας, είναι πώς θα αυξήσουμε κατά ένα 40 με 50% το εισόδημα από τον τουρισμό σε σχέση με το περσινό. Δηλαδή να πάμε να το πάμε γύρω στα 8 δις, ό,τι μπορούμε να μαζέψουμε εν πάση περιπτώσει. Και βεβαίως το φυσιολογικό ερώτημα που τίθεται είναι ποιο είναι το αντίτιμο. Το αντίτιμο είναι να ακούσουμε και ουσιαστικά να νομιμοποιήσουμε όλες τις απαιτήσεις του κυρίου Ερντογάν, τις οποίες ο κύριος Τσαβούσκου είχε θέσει όπως είπαμε, και από εκεί και ύστερα να εξασφαλίσουμε αυτό το ήρεμο καλοκαίρι, αυτό το μορατόριο τύπου Βέρνης. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Παρά το ότι όπως ελέγχθη χθες, κύριε Μάζη, από πλευράς του Πρωθυπουργού, είναι προφανές ότι οι διαφορές μας είναι μεγάλες και προς το παρόν αγεφύρωτες παρά αυτή τη διατύπωση. Οι διαφορές μας ποιες? Μία είναι η διαφορά. Αν ακούσουμε τον κύριο Δένδια, η διαφορά είναι μία. Ναι. Είναι πολλές. Έτσι δεν είναι? Άρα εσείς λέτε έβαλε επί δύο χρόνια... Πολλές διαφορές. Ναι. Σωστά το λέτε εσείς. Εγώ οφείλω όμως να σας ρωτήσω. Εσείς θεωρείτε λοιπόν ότι ουσιαστικά, ακόμη και αν έχουμε ένα μορατόριουμ το καλοκαίρι, το μορατόριουμ γίνεται έχοντας πάνω στο τραπέζι όλες τις τουρκικές διεκδικήσεις? Σαφέστατα. Και όποιος διαφωνεί να βγει να με διαψεύσει. Ωραία. Θα σας πει κάποιος, δεν είναι καλό να αγοράσεις, εντός εισαγωγικών η λέξη αγοράσεις, χρόνο τακτικά για να δεις τι κάνεις στρατηγικά? Η απάντηση είναι ξεκάθαρη, κοφτή και σαφής. Με τι αντίτιμο? Με τι αντίτιμο? Ένα. Δύο. Εάν έχεις ένα τέτοιο αντίτιμο, το οποίο εγώ θεωρώ ότι έχεις, τότε αυτό δεν είναι εξαγορά χρόνου. Είναι απώλεια εθνικής κυριαρχίας. Είναι οθωμανοποίηση καταρχάς του Αιγαίου. Διότι τι μας είπε ο κύριος Ερντογάν, ας πούμε λίγο και σε αυτά, με τα Καρδάσια από τους Έλληνες να τα βρίσκουμε παρέα. Δεν χρειάζεται να βάζουμε τρίτους. Ναι. Να έχουμε ένα τηλέφωνο να μιλάμε. Μάλιστα. Δηλαδή αυτό το σημείο που τον ενοχλεί είναι ότι έγινε μια πολιτική, όρθια πολιτική στο μέρος που έγινε, μια πολιτική ευρωπαϊκοποιήσεως του ελληνικού ζητήματος με την Τουρκία, δηλαδή των ελληνοτουρκικών σχέσεων, και επίσης βορειοατλαντικοποιήσεως των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Αυτό πίεσε τον Ερντογάν. Και βγαίνει ο Ερντογάν μετά από τη συζήτηση και λέει, εμείς λέει θα τα λύνουμε, λέει, τα πράγματα μεταξύ μας. Δηλαδή τι θα κάνουμε? Θα έχουμε ένα τηλέφωνο το οποίο θα παίρνει ο Μητσοτάκης, εμένα και εγώ τον Μητσοτάκη, κάθε φορά που θεωρούμε ότι κάτι συμβαίνει το οποίο είναι λάθος. Δυσκολίες, της είπε. Δεν μου λέτε, δυσκολίες δεν είναι για τον κύριο Ερντογάν το να πετάς πέραν του 25ου μεσημβρινού? Δυσκολίες δεν είναι για τον κύριο Ερντογάν να πάει να ψαρέψεις ως Έλληνας ψαράς στα 6,5 ναυτικά μίλια? Δυσκολίες δεν είναι για τον κύριο Ερντογάν αυτού του είδους τα πράγματα? Συνδέστε το τώρα αυτό με το deconfliction mechanism, το οποίο μέχρι σήμερα, καλέ μου κύριε Σαχίνη, κανένας μας δεν ξέρει το περιεχόμενο, έτσι. Και τονίζω ότι η μόνη φορά που βρίσκουμε σε υλοποίηση τον όρο deconfliction εμφανής και σαφής, ναι, είναι
όταν έχουμε αμερικανικά και ρωσικά αεροπλάνα στον εθνικό αέριο χώρο της Συρίας. Ναι, αλλά εδώ δεν έχουμε ξένα αεροσκάφη στον ελληνικό αέριο χώρο, παρά μόνο τουρκικά. Δηλαδή θα μπορούν οι Τούρκοι να μας λένε ότι εμείς θα πετάξουμε με αυτή τη διαδρομή δυτικά του 25ου και έχετε το υπόψη σας, διότι εμείς θα το κάνουμε και εμείς θα λέμε ναι, εντάξει, μπορείτε να το κάνετε. Δεν ξέρω εμείς τι θα κάνουμε πέραν του 25ου. Και ποιο είναι εκείνο το όριο του 25ου? Να σας πω ποιο είναι το όριο του 25ου. Είναι το όριο της επιδικίας, το οποίο σαφώς έθεσε ο κ. Τσαβούσοφ. Δηλαδή τι θέλετε να υποθέσω, κύριε Σαχίνη? Κύριε Μάζη, επειδή είναι προφανές ότι ιδίως την τελευταία εβδομάδα η Τουρκία επιχείρησε μια τακτική αναδίπλωση πολλών μετόπων και εν ώψη της συνάντησης που ακολούθησε μετά με τον Biden, ενδεχομένως γιατί η στρατηγική, λέω εγώ, λέω ενδεχομένως του στρατιωτικού καταναγκασμού να μην παρήγαγε το προηγούμενο διάστημα τα αποτελέσματα που προσδοκούσε η τουρκική ηγεσία. Όμως, κατά τη γνώμη σας, ακόμη και αυτό αν ισχύει, το μορατόριουμ του καλοκαιριού, το τονίζω το αν ισχύει, δεν είναι μιας πρώτης τάξης ευκαιρία σε αυτή την τακτική αναδίπλωση της Τουρκίας εσύ και τακτικά και στρατηγικά να δεις τι κάνεις, ούτως ώστε να ενισχύσεις την αποτροπή κάθε τουρκικής σκέψης για κλιμάκωση με χρήση του στρατιωτικού εργαλείου? Δεν είναι κέρδος αυτό? Για να το δούμε. Για να το δούμε λοιπόν. Πέστε μου κάτι, τον Ιούλιο θα κατέβει ο κύριος Ερντογκάν στα κατεχόμενα. Ή ο κύριος Τσαβούσοβλου. Ένα. Μάλλον ο Ερντογκάν. Μάλλον ο Ερντογκάν. Ναι. Έτσι. Δύο. Ανακοινώνεται η επίσημη λειτουργία του αεροδρομίου drones, πολεμικών drones, τουρκικών, στο Λευκόνικο. Έτσι. Τρία. Έρχονται εκ νέου οι εργολάβοι στην Αμόχωστο. Και ανοίγει η Αμόχωστος από την τουρκική πλευρά για την εκμετάλλευσή της. Πεςτε μου, αυτά τα τρία είναι μέσα στο πλαίσιο του καλού κλίματος? Ένα ακόμη ερώτημα. Κύριε Σαχίνη, την Κυριακή, μια μέρα πριν τη συνάντηση, διεμβόλησαν σκάφος του ελληνικού λιμενικού τουρκική ακτεωρός. Αυτό είναι θερμό επεισόδιο. Και εμείς το κάναμε γαργάρα, κύριε Σαχίνη. Εσείς τι πιστεύετε, ότι ο κύριος Ερντογκάν αυτά τα κάνει στην τύχη? Απλούστατα, ήξερε πολύ καλά ότι λίγη ώρα μετά θα δει τον κύριο Μπάιντεν, τον οποίον κόντεψε να του φιλήσει το χέρι. Έτσι. Λοιπόν, εκεί λοιπόν τι ήθελε? Ήθελε ένα συγχωροχάρτη μια ώρα πριν από την Ελλάδα. Αλλά έχοντας όλες τις απαιτήσεις του στο τραπέζι, ούτως ώστε να πάει να πει στον Biden, λέω εγώ τώρα, κοιτάξτε κύριε Πρόεδρε, εμείς με τους Έλληνες θα τα βρούμε σαν καρδάσια. Μην ανησυχείτε. Οι Έλληνες έχουν αποδεχθεί τη λίστα των ετοιμάτων μας, το είπε και ο Πρωθυπουργός τους στη συνέντευξη στο France 24 την προηγουμένη, για να ξέρει, για να έχουμε το στίγμα του. Οπότε, εσείς τι θέλετε, κύριε Πρόεδρε? Θέλετε μια ισχυρή νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, έτσι δεν είναι? Μάλιστα, κύριε Ερντογκάν, αυτήν θέλουμε. Πάρα πολύ ωραία, θα την έχετε. Τι σημασία έχει αν σε αυτήν την ισχυρή νοτιοανατολική πτέρυγα, δηλαδή στην αλυσίδα Ελλάδος-Τουρκίας, η Ελλάδα είναι μικρότερη και η Τουρκία μεγαλύτερη? Νατοϊκές χώρες είμαστε και δύο, τζάνε. Ένα το κρατούμε. Δεύτερο, όσο για τα δύο κράτη εκεί στην Κύπρο, μα και αυτό σας συμφέρει, κύριε Πρόεδρε. Γιατί εμείς είμαστε μια πανίσχυρη στρατιωτική δύναμη, έτσι λανσάρεται, γυάλινα πόδια έχει και αυτό είναι μεγάλη ιστορία. Λοιπόν, μια πανίσχυρη στρατιωτική δύναμη, στην οποία να μας βοηθήσετε να κάνουμε μια προσάρτηση κάποια στιγμή και δεν δημιουργήσετε πολλά προβλήματα στην υπόθεση των δύο κρατών. Έστω αν συγκατανεύσετε σε μια χαλαρή συνομοσπονδία, δηλαδή πάλι στη διχοτόμηση, εμείς μπορούμε ουσιαστικά να ανατοποιήσουμε το βόρειο σκέλος της Κύπρου. Και με αυτόν τον τρόπο τι κερδίζεται? Κερδίζεται την προέκταση της ισχύως του ΝΑΤΟ στην νοτιοανατολική Μεσόγειο, απέναντι από το Ισραήλ, απέναντι από τη Συρία, απέναντι από το Λίβανο, απέναντι από όλα τα κρίσιμα μέτωπα. Άρα και πάλι η Τουρκία σας συμφέρει. Και αυτό σας το λέω, κύριε Πρόεδρε.
γιατί όλα μας τα αιτήματα κατετέθησαν και νομιμοποιήθηκαν μια ώρα πριν με τον Έλληνα πρόεδρο. Θα δείτε και τι ωραίο καλοκαίρι που θα έχουμε. Άρα εμείς σας συμφέρουμε γιατί και τη δουλειά μας με τον γείτονα που κάνουμε, αλλά και εσάς εξυπηρετούμε. Αυτό είναι που φοβάμαι, κύριε Σακή. Σαφές. Ότι η Ελλάς θα γίνει η πηγαίνει. Ερωτώ, κύριε Μάζη, και ερωτώ πιεστικά. Αυτό που φοβάστε το ξεδιπλώσατε και μάλιστα το προεκτείνατε. Είπατε και δώσατε και την εξήγηση τι θα σήμαινε κατά Τουρκία έναντι των Αμερικανών και του ΝΑΤΟ, δύο χωριστά κράτη στην Κύπρο. Και χαίρομαι που το κάνατε γιατί δεν πολύ ακούγεται. Ακούστε όμως τώρα. Ακόμη και έτσι, εγώ θα επιμείνω. Εάν εσύ έχεις μια στρατηγική, το θέμα είναι να την έχεις, θα μου πείτε. Αλλά αν την έχεις, ναι, δεν κερδίζεις χρόνο. Αν δίνοντας αυτό το πιστοποιητικό καλού παιδιού στην Τουρκία, ετοιμάζεσαι. Γιατί αν δεν ετοιμάζεσαι, τότε ναι, θα συμφωνήσω μαζί σας ότι τελικώς έχεις παραδοθεί ανεφόρον. Αν όμως κερδίζεις σε χρόνο, θες αυτή την ηρεμία για να κάνεις όχι μόνο στρατιωτικά, αλλά και διπλωματικά κινήσεις. Ναι. Για πέστε μου, η αποδοχή των όρων του Ελσίνκη και της Μαδρίτης το θεωρείτε ότι συνάδει με μια στρατιωτική προετοιμασία? Όχι, όχι, δεν είπα αυτό. Λέω για το τώρα, προφανώς όχι, και όχι, δεν συνάδει. Ναι, για το τώρα μιλάω. Ναι, ναι. Γιατί όταν μιλάμε για πολλές διαφορές και τα λοιπά, μιλάμε για Ελσίνκη, έτσι. Λοιπόν, εάν εσείς νομίζετε ότι αυτό το κάναμε για να προετοιμαστούμε στρατιωτικά και διπλωματικά έτσι περισσότερο, τότε θα σας πω, αγαπητέ μου φίλε Γιώργο, ότι πλανά σε πλάνη νυκτράτη. Αλλά εν πάση περιπτώσει, να δεχθούμε λοιπόν ότι θα κερδίσουμε χρόνο. Πέστε μου, τι γίνεται με την υπόθεση της προμηθείας των πολεμικών σκαφών της Ελλάδος? Έχει τελειώσει? Όχι. Αφού λοιπόν έγινε μια τετράωρη σύσκεψη εκεί στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης και τα λαμπρά στελέχη του οποίου έκαναν πίνακες αξιολογήσεως, άφησαν την τελική επιλογή στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Κανονικά, οι αξιωματικοί αυτοί, οι οποίοι είναι οι καθήλυν αρμοδικοί, οι απολύτως ειδικοί και οι απολύτως επαγγελματίες, θα έπρεπε να έχουν καταλήξει πού? Σε μια συγκεκριμένη πρόταση, mm-hmm. την οποία να την υποβάλουν ως συγκεκριμένη πρόταση. Δηλαδή, ενδιάμεση λύση προτείνουμε αυτό. Κανονική λύση προτείνουμε εκείνο. Και από εκεί και ύστερα την πολιτική ευθύνη βεβαίως θα την πάρει ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Δεν έκαναν αυτό. Εσείς αυτό πώς το ερμηνεύετε? Ως προετοιμασία και κέρδισμα χρόνου? Δεν ξέρω. Αν το ερμηνεύετε έτσι, εύχομαι να έχετε δίκιο εσείς και άδικο εγώ, γιατί ποιος Έλληνας δεν θα ήθελε να έχω άδικο αυτή τη στιγμή. Πάμε τώρα στο επόμενο που θέλω να σας ρωτήσω, γιατί το ρωτούν πολλοί ακροατές. Εσείς είχατε πει εμφατικά, όχι μία φορά, την ανάγκη να προχωρήσουμε σε πιο στενή συνεργασία με τη Γαλλία και ότι υπήρχε και η ρήτρα αμυντικής συνδρομής έτοιμη. Στρατιωτικής, έχετε δίκιο. Από χθες διαφαίνεται μετά τη συνάντηση Μακρόν-Ερντογάν ότι αποφάσισαν οι δύο πολιτικοί άντρες να πάνε βήμα-βήμα στα ζητήματα που αφορούν τη Λιβύη και τη Συρία. Εγώ βλέπω ότι του λοκάρει φρεγάτες ο Ερντογάν, τα παίρνει ο Μακρόν αλλά μέχρι εκεί. Στέλνει φρεγάτες, όπως μου λέει εδώ ο ακροατής, στην κοινοπραξία Total Eni. Μήπως τελικά ο Μακρόν τα βρίσκει βήμα-βήμα με τον Ερντογάν? Ακούστε λοιπόν. Πέστε μου σας παρακαλώ. Πέρσι στις 16 Ιουλίου δεν έπρεπε να δεχτούμε τη στρατιωτική συνδρομή και την γαλλική προσφορά, ναι ή όχι? Μάλιστα. Δεν τη δεχτήκαμε. Κοροϊδέψαμε τους Γάλλους. Έτσι. Έγιναν έξαλλοι οι Γάλλοι. Διότι λέει, είχαμε λέει 1 δισεκατομμύριο αναδρομικά να επιστρέψουμε στους συνταξιούχους. Αν είναι δυνατόν. Αυτό πώς το αξιολογείτε εσείς? Ένα το κρατούμε για τη συμπεριφορά των Γάλλων. Δεύτερον, εγώ φωνάζω παράλληλα και άλλα. Και τι λέω? Λέω, παιδιά, τελειώνετε με την υπόθεση των φρεγατών και επιπλέον δεχτείτε τη στρατιωτική συνδρομή που θα είναι να στείλουμε 60 επαγγελματίες κομμάτων στο Μάλι. Πάει και αυτό. Τελείωσε και αυτό. Τελείωσε, τελείωσε. Έτσι. Και κάντε και κάτι άλλο. Ρωτήστε τη Γαλλία
θα ήθελε να έχει διευκολύνσεις π.χ. στην Κρήτη. Ενθαρρύνεται τον κύριο Αναστασιάδη να προωθήσει ανάλογες γαλλικές διευκολύνσεις στην Κύπρο. Τρίτον, ελάτε και συζητήστε με τη Γαλλία για τη δημιουργία ενός υπονατοϊκού θυλάκου Ελλάδος, Κύπρου, Ισραήλ υπό τον συντονισμό της και σε συνεργασία με τις ΗΠΑ. Τι κάναμε από όλα αυτά ακριβώς? Απολύτως τίποτα. Πέστε μου κάτι άλλο. Ξαναγίνεται συνέδριο για τη Λιβύη. Τι κάναμε εμείς? Μας αφήσαν απ' έξω οι φίλοι μας οι Γερμανοί. Τι κάναμε εμείς? Ο κύριος Δένδιας, λέει μία επιστολή γκρίνιας γιατί μας αφήσατε απ' έξω. Πώς εκεί? Δεν μου λέτε δεν έπρεπε ο Έλλην Πρωθυπουργός να προβάλλει έντονες αντιρρήσεις για τη δημιουργία, για τη σύγκληση αυτού του Συμβουλίου, όπου βρίσκεται ο πάσα πικραμένος, επιτρέψτε μου τη λαϊκή έκφραση, εκτός από την Ελλάδα, με τη μεγαλύτερη ακτογραμμή απέναντι από τη Λιβύη και με τα συγκεκριμένα προβλήματα? Ο κύριος Πρωθυπουργός απουσίασε, δεν διαμαρτυρήθη. Ο κύριος Δένδιας, ο οποίος εν πάση περιπτώσει επιδεικνύει μία ευαισθησία για αυτού του είδους τα θέματα, έστειλε μία επιστολή. Και λοιπόν, ποια είναι η αντίδρασή μας? Όταν τα αξιολογούν αυτά οι Γάλλοι, ξέρετε τι λένε? Μα οι άνθρωποι δεν τολμούν να είναι παίκτες. Αφού δεν τολμούν να είναι παίκτες, σε λίγο θα κοιτάξουμε να παίξουμε με αυτούς οι οποίοι τολμούν και είναι παίκτες. Πείστε μου σας παρακαλώ. Άρα έτσι ερμηνεύεται. Κάναμε μια πρόταση στον κύριο Χάφταρ ή στον κύριο Ακύλα Σάλεχ να του στείλουμε καμιά κατοστή ανθρώπους εκεί πέρα να τον βοηθήσουν? Στρατιωτικούς ομιλώ. Στο τεχνικό επίπεδο ομιλώ. Όχι. Άρα εκτιμάτε ότι αυτό αρχίζει να αποτυπώνεται από χθες σε μια βήμα-βήμα αρχικά προσέγγιση Μακρόν Ερντογάν? Σαφέστατα, γιατί τι λέει ο Μακρόν? Εγώ έχω ένα 17 με 18% φυσικό αέριο από εκεί. Έτσι. Οι άνθρωποι εδώ έχουν στείλει τη Σαντάτ κάτω. Έτσι. Καλά, για τους κατσαπλιάδες δεν συμφωνεί ο Μακρόν και θα τον αναγκάσει να τους δει. Αλλά έχουν στείλει και τη Σαντάτ κάτω, η οποία είναι μια πολύ σημαντική παρουσία στη Λιβύη. Και εφόσον οι άλλοι δεν παίζουν, είναι απόντες γενικώς, και εφόσον υπακούν τόσο τυφλά στη Γερμανία, εγώ δεν έχω να παίξω με αυτούς. Είναι προτιμότερο να παίξω με την Τουρκία και με τη Γερμανία, να παίζω με τα αφεντικά τους. Είναι απλό. Οπότε με αυτούς θα παίξω. Κύριε Μάζη, λέει εδώ ο φίλος ο Γρηγόρης, εκτιμά ο κύριος Μάζης ότι σταδιακά θα δούμε και εκπλήξεις από Αιγυπτίους και ενδεχομένως Ισραηλινούς, ιδίως μετά την κυβερνητική αλλαγή. Θα δούμε και πολύ εκεί προσεγγίσεις με την Τουρκία. Πολύ σωστή η ερώτηση του φίλου μας του Γρηγόρη. Γιατί αν θυμάστε, κύριε Σαχίνη, σας έλεγα όσο είναι ο Νετανιάχου πρωθυπουργός στο Ισραήλ, να φροντίσουμε να κλείσουμε ορισμένα κενά στρατηγικής, ορισμένα κενά συνεργασιών. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα συνοθήλευμα 7-8 κομμάτων στο Ισραήλ που είναι από ακροαριστερά μέχρι άκρα δεξιά και τα οποία αναρωτιέται κανείς ποια θα είναι η πολιτική τους απέναντι στην Τουρκία. Αυτή τη στιγμή εγώ δεν μπορώ να σας απαντήσω ποια θα είναι η πολιτική του Ισραήλ απέναντι στην Τουρκία τους επόμενους μήνες. Δεν μπορώ, διότι όταν βλέπω να ξεκινάνε με δωρεές εκατοντάδων εκατομμυρίων σέκελ σε οργανώσεις που πρόσκειται στους αδερφούς μουσουλμάνους στο Ισραήλ, έτσι, τότε καταλαβαίνετε ότι πλέον βάζω πάρα πολλά ερωτηματικά, γνήσια ερωτηματικά, όχι ρητορικά, γνήσια, γιατί δεν έχω πιστεί ακόμα, δεν ξέρω, θέλει πολύ μελέτη. Και το ίδιο βλέπετε και για την Αίγυπτο, γιατί κάποια φαλτσοσφυρίγματα, μου λέει ο φίλος ο στρατής, ακόμη και του Σούκρη, γίνονται ορατά πλέον στην Ελλάδα. Μα σαφέστατα, να το αιτιολογήσω και αυτό. Όταν εμείς κάνουμε Αιγυπτό ελληνικό σύμφωνο οριοθέτησης μέχρι τον 28ο μεσημβρινό, δηλαδή 27-59-2, έτσι, μέχρι τον 28ο και μετά ο Έλλην Πρωθυπουργός, όπως και κυβερνητικά στελέχη, ομιλούν για μη οριοθετημένη περιοχή. Ουσιαστικά τι έχουμε κάνει? Έχουμε απορρίψει
το χάρτη της Σεβίλης, το οποίο είναι μόνιμο αίτημα των Τούρκων. Γιατί ο χάρτης της Σεβίλης τι κάνει? Δείχνει ότι το Καστελόριζο έχει πλήρη επίρρεια στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Όλο το σύμπλεγμα του Καστελόριζου. Άρα το Roots Race που δεν πήγε πέρα από τον 28ο, μόνο τυχαίο δεν το βλέπετε? Καθόλου. Και τι έλεγα τότε, κύριε Σακίνη, απλώς θυμίζω για τους φίλους μας. Γιατί εγώ τα θυμάμαι, γιατί τα βλέπω στον ύπνο μου, ειλικρινά, κάθε βράδυ που κοιμάμαι. Λέω λοιπόν, έλεγα, γιατί βρε παιδιά, δεν πάτε πρώτα να δείξετε ένα χάρτη στην Αίγυπτο, να της πείτε, κοίταξε, να δεις, εδώ είναι τα όρια τα οποία σκοπεύω να ορίσω με την Κύπρο, που μπορούσε να γίνει μέσα σε 24 ώρες. Γιατί δεν χρειαζόταν ούτε ανακήρυξη ούτε τίποτα. Υπογράφαμε τους χάρτες, πηγαίναμε στα κοινοβούλια την άλλη μέρα, τους επικυρώναμε, το στέλναμε στο Γραφείο Θαλασσών και Ωκεανών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών της Ιταλμένης και είχαμε κλείσει. Αλλά θα τους λέγαμε, μην ανησυχείτε, αυτά τα οποία ούτως ή άλλως σας δείξαμε ότι θα σας δώσουμε, αυτό το 5% παραπάνω στο Έλληνο-Αιγυπτιακό σύμφωνο, θα συνεχίσει και σε αυτή τη γραμμή. Οπότε πάλι θα βγείτε κερδισμένοι. Αλλά αφήστε μας να τελειώσουμε πρώτα με την Κύπρο, με την οποία θα εξασφαλίσουμε τις συντεταγμένες επιρροές του Καστελορίζου, γιατί γίνεται οριοθέτηση μεταξύ δύο ανεξαρτήτων κρατών του μελών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αφήστε λοιπόν να τελειώσουμε και θα το κάνουμε έτσι. Και μετά θα έρθουμε να κάνουμε και μαζί, ακριβώς βάσει αυτού του χάρτη, τον οποίο μυστικά σας έχουμε δείξει. Θα έκλεινε δηλαδή και η υπόθεση της Αιγύπτου, θα έκλεινε και η υπόθεση Ελλάδος-Κύπρου και από εκεί νομίμως, με νόμιμες κυβερνήσεις και κράτη-μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Και μετά ας πήγαιναν οι Τούρκοι να τρέχουν, να βρίσκουν τις άκρες. Κύριε Μάζη, λέει εδώ ο φίλος ο Αχιλλέας, μήπως η χθεσινή συνάντηση ομοιάζει ως συνέχεια της περσινής που τη μάθαμε από τον Τζαβούσογλου στο Βερολίνο μεταξύ Καλίν Σουρανή? Επίσης η Τουρκία δεν φαίνεται να εδραιώνει την παρουσία της στη Λιβύη. Και τέλος, για το μεταναστευτικό, κερδίσαμε τίποτα χθες? Τίποτα. Ελπίζουμε ότι θα πάρει τους 1450 πίσω η Τουρκία εις ένδειξη καλής θέλησης. Και δεν μου λέτε, οι 1450 είναι το πρόβλημα. Εγώ λέω πολύ απλά κάτι. Έχετε κουραστεί να με βλέπετε και σε άλλες ομιλίες μου, αλλά και να γράφω. Εσχάτως μάλιστα έκανα μια ολόκληρη διατριβή και δημοσίευση, ναι, ναι, για το μεταναστευτικό, λέγοντας εξ αρχής ότι η Τουρκία είναι ασφαλής χώρα. Αποφασίσαμε λοιπόν τώρα στην Ελλάδα να πούμε ότι η Τουρκία είναι ασφαλής χώρα. Πέστε μου κάτι λοιπόν. Εφόσον η Τουρκία είναι ασφαλής χώρα, όλοι αυτοί οι παράνομοι οι οποίοι έχουν εισέλθει μέχρι σήμερα, θα τους πάρει η Τουρκία πίσω? Το εξασφαλίσαμε αυτό? Όχι. Εκείνο που θέλουμε είναι να μας πληρώσει η Γερμανία σπίτια για να τους εγκαταστήσουμε μονίμως εδώ πέρα. Λοιπόν, τι εξασφαλίσαμε ακριβώς, μπορείτε να μου πείτε? Ούτε καν τους 1450 δεν εξασφαλίσαμε. Ελπίζουμε ότι η ένδειξη καλής θελήσεως η Τουρκία, επειδή έχει τελεσυνδικήσει η διαδικασία τους για την παραμονή τους εδώ αρνητικά, θα κάνει την κίνηση να τους πάρει πίσω. Μα οι 1450 είναι το ζήτημα. Τελευταίο ερώτημα, κύριε Μάζη, ακροατή, είναι του φίλου του Δημήτρη. Μήπως τελικά, κύριε Μάζη, λέει, εν όψη και της συνάντησης Biden-Putin αύριο, γίνονται διευθετήσεις οι οποίες βολεύουν και τους φίλους μας, με εισαγωγικά το γράφει, Γερμανούς, που οδηγούν σε μια συνεκμετάλλευση, συνδιαχείριση στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, ούτως ώστε οι Αμερικανοί να πάνε unblock το ΝΑΤΟ στις κουβέντες με τους Ρώσους και στο βάθος κήπος Κινέζους? Να σας πω, η ερώτηση του φίλου ακροατή είναι πολύ εύστοχη. Βεβαίως, η συνάντηση Πούτιν-Μπάιντεν θα γίνει κατά την κρίση μου σε μία βάση ρυθμίσεως ζητημάτων Κεντρικής Ασίας πρωτίστως. Πρωτίστως. Οι προτάσεις τις οποίες έχουν να τους κάνουν οι Αμερικάνοι, και αυτό ακούστε το σαν είδηση, τις οποίες φυσικά οι Ρώσοι δεν θα δεχτούν, έτσι, αλλά θα γίνει μία αρχή, είναι η εξής.
δώστε μας πίσω την Κρυμαία που την προσαρτήσατε και εμείς σας υποσχόμεθα ότι δεν θα βάλουμε την Ουκρανία στο ΝΑΤΟ. Αυτά είναι αστιότητες βεβαίως. Αντιλαμβάνεστε ότι θα υπάρξει πλήρης διαφωνία στο συγκεκριμένο θέμα, γιατί αυτή είναι και ο κολοφόν, αν θέλετε, που ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή το δυτικό μπλοκ και τους Γερμανούς και τους Αμερικανούς. Η Ουκρανία και τους Βρετανούς επίσης. Σωστό. Γιατί οι Βρετανοί είχαν γεμίσει με, πώς το λένε, με δικούς τους ανθρώπους υπαλλήλους των ειδικών τους υπηρεσιών όλα τα σύνορα μεταξύ των ΜΠΑΣ και Ρωσίας. Έτσι. Από τη μεριά των Ουκρανικών εδαφών. Λοιπόν, αυτό όμως είναι μια αρχή. Είναι μια αρχή διακανονισμού μιας νέας, θα έλεγα, γιάλτας, η οποία εκ των πραγμάτων οφείλουν οι δύο μεγάλοι να συζητήσουν μεταξύ τους, διότι η παρολίγον έκρηξη στην Ουκρανία έδειξε και στους δύο, και κυρίως στην αμερικανική πλευρά, ότι ο Πούτιν δεν είναι διατεθειμένος να δεχθεί ένα εγχειρίδιο στο μαλακό του υπογάστριο. Και ξέρετε πολύ καλά, κύριε Σαχίνη, ότι η περιοχή εκεί ονομάζεται από το εθνικό δόγμα ασφαλείας της Ρωσίας ως Near Abroad, εγγύς εξωτερικών. Ο Πούτιν δεν μπορεί να δεχτεί στο υπογάστριο το οποίο θεωρεί επισήμως θεσμικός, δογματικά, ως εγγύς εξωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας, να δεχτεί το εγχειρίδιο του ΝΑΤΟ. Είναι αδύνατο. Άρα λοιπόν θα γίνουν διευθετήσεις. Και εδώ λοιπόν, σε αυτές τις διευθετήσεις, προσέξτε το εφιαλτικό, γιατί πρέπει να καθόμαστε να σκεφτόμαστε εφιαλτικά. Θα μπορούσε κάλλιστα ο Πούτιν να πει το εξής. Κοιτάξτε, εγώ έχω εμπιστοσύνη, βεβαίως περιορισμένη, αλλά έχω, στην Τουρκία. Γιατί έχουμε κάποια σχέση. Εκείνο το οποίο θα με διασφάλισε θα ήταν να έχει κάπως μεγαλύτερη επιρροή η Τουρκία στο Αιγαίο και στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, ελεγχόμενη βεβαίως. Γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορώ να είμαι σίγουρος ότι θα έχω εξασφαλίσει και μια θετικότερη στάση μιας χώρας μέλος του ΝΑΤΟ, η οποία βρίσκεται ακριβώς στο μαλακό μου υπογάστριο και η οποία μέχρι σήμερα έχει αρχίσει να με ψιλοενοχλεί. Εσείς τι λέτε? Θέλετε να κάνουμε ρυθμιστή την Τουρκία στην περιοχή και να έχουμε, βεβαίως να την έχετε δική σας, αλλά να μην με ενοχλεί και μένα, εναντίας να λειτουργεί και κάπως ως μεσάζον στην όλη υπόθεση. Αν γίνει κάτι τέτοιο, ξέρετε, αρχίζω και μαζεύω κάτι δειγματάκια, μπορεί να μην εξελιχθούν όπως φοβάμαι και το εύχομαι και το ελπίζω, αλλά πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Δεν μου λέτε ποιος θα είναι ο ρόλος της Τουρκίας στο Αφγανιστάν αυτή τη στιγμή. Η Τουρκία διεκδικεί ρόλο ειρηνοποιού δυνάμεων στο Αφγανιστάν. Και από ό,τι φαίνεται, οι Αμερικανοί δεν έχουν ιδιαίτερα αντίρρηση μετά την αποχώρησή τους να αφήσουν τους Τούρκους να διευθετούν ζητήματα στο Αφγανιστάν. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το σκηνικό που περιέγραψε ο ακροατής, το οποίο είναι εξαιρετικά πολύπλοκο, αν κάνουμε μια εστίαση επ' αυτού, ναι, θα δούμε και άλλα σημεία όπως αυτά που σας είπα, τα οποία είναι άκρως επικίνδυνα. Γιατί στο παλίμψιστο της Μεσογείου, χρησιμοποιώ τον τίτλο από το βιβλίο μου το καινούριο, στο παλίμψιστο της Μεσογείου, συγγραφεύς αυτή τη στιγμή, είναι και η Ρωσία, είναι και οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι και η Τουρκία, αλλά συγγραφεύς δεν είναι η Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι απλώς αναγνώστης του τελικού περιεχομένου. Αυτό είναι που με ενοχλεί. Άρα, κύριε Μάζη, και να κλείσουμε με αυτό, αν, που είπατε ότι δεν το εύχομαι, εάν στο μεγάλο κάδρο ευοδοθούν τέτοιες κινήσεις, τότε εικάζεται ότι η Ιφηγένεια μπορεί να είμαστε εμείς? Μα εκεί καταλήγει. Αυτό το παλίμψιστο της Μεσογείου εκεί καταλήγει. Στο ότι η Ελλάδα είναι η Ιφηγένεια. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω, να προτρέψω κόσμο να δει τη νέα σας συγγραφική δουλειά που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, γιατί ανοίγει ένα πολύ μεγαλύτερο παράθυρο για την περιοχή μας, δεν στέκεται μόνο στα γνωστά,
Και να σας ευχαριστήσω για μια φορά ακόμη που ήσασταν στη συχνότητα του 984, κύριε Μάζη. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο.